Έβαλε και Καρπάτου και Τάσου, κύριε Δήμαρχε και Καρπάτου, κύριοι νομαρχιακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, κύριοι καθηγητές των πανεπιστημίων, κύριοι εκπρόσωποι των λοιπόν τοπικών αρχών και υπηρεσιών, κύριοι πρόεδροι και εκπρόσωποι των μετακινησιακών και καρπατριακών σωματιών, κυρίες και κύριοι αγαπητοί συμπατριώτες και φίλοι. Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίσουμε στην αποψινή πνευματική μας εκδήλωση, την οποία οργανώνει το επαρχείο Καρπάτου και Τάσου προς τιμή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Όγου και Νησίου κ. Ναθανάηλ. Με ανίποτη συγκίνηση και χαρά υποδέχεται σήμερα ολόκληρη η Κάρπαθος τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Όγου και Νησίου, τον πολυαγαπημένο μας πατέρα Ναθανάηλ. Με τη σεμνή αυτή τελετή γιορτάζουμε και τιμούμε τον άνθρωπο ο οποίος υπήρξε το πνευματικό τέκνο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας κ. Αμβροσίου. Ο σεμνός και θεόπνευστος αρχιμανδρίτης της Ιεράς Μητροπόλεως μας και ηγούμενος της Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής του Αγίου Γεωργίου Βασών και πάνω απ' όλα ο ταπεινός άνθρωπος, συνάνθρωπος, συμπαραστάτης, βοηθός, εμπνευστής και παρηγορητής όλων μας. Με του Θεού τη χάρη ανήλθε στα ανώτατα ιεραρχικά αξιώματα. Άξιος, υπεράξιος, τον τιμούμε με τον σεμνό τρόπο που εκείνος θέλει, τον ευχαριστούμε για όσα μας έδωσε και μας δίνει. Η καρδιά μας ξεφυλίζει από περηφάνεια και χαρά που αξιωθήκαμε να τον θεωρούμε δικό μας άνθρωπο. Την ίδια όμως περηφάνεια νιώθουμε και για το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καρπάτου και Τάσου, τον κύριο Αμβρόσιο, ο οποίος αξιώθηκε να δώσει στην ιεροσύνη ένα πνευματικό τέκνο όπως είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Όγου και Νησίου, κύριος Ναθανάηλ. Η εκδήλωσή μας αρχίζει με το απολυτήριο του Αγίου Αποστόλου Ναθανάηλ από το χορό των Ιεροψαλτών.
Στις 7 Φεβρουαρίου 2005 εντρονίστηκε από τον εκπρόσωπο του Οικουμενικού Πατριάρχου, του Οικουμενικού Πατριάρχου Σεβαστινόπουλου, τον Μητροπολίτη Καρχάδου και Γάσου, κ. Αμβρόσιο. Το 1994, κατά την επίσκεψή του στα Δωδεκάνησα και το Κάρπατο, ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης, κ. Βαρθολομαίος, του επέδωσε το Χρυσό Σταυρό της Ενδωδεκανήσου Εκκλησίας του Οικουμενικού Θρόνου. Το 1998, αναγκρίθηκε επίτιμος δημότης της κοινότητας Αφελίου Καρπάτου και του επεδότη του Χρυσό Κλειδί της κοινότητας. Το 1999, αναγκρίθηκε επίτιμος δημότης του ενωποιημένου Δήμου Καρπάτου και του επεδότη του Χρυσού Μετάλλου. Το 2003, ο Σύλλογος Φυλακτωτών Καρπάτου Αττικής τον ανακήρυξε επίτιμο μέλος και του επέδωσε και τη σχετική πλακέτα. Στις 19 Μαρτίου 2009, ο Δήμος Καρπάτου του απέλυνε το χρυσό κλειδί της πόλης Καρπάτου. Είναι επίτιμο μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ομόνια Περίπου. Ασχολείται με τη λαογραφία και την ποιήση, συμμετέχοντας σε συλλογικές και ατομικές εκδοτικές προσπάθειες. Συνεργάζεται με τον καθηγητή της λαογραφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Μινά Αλεξιάδη, για την εκπόνηση διδακτικής διακριτής διακριτής με θέμα «Η λαϊκή λατρεία και η εθνική θρησκευτική συμπεριφορά των κατοίκων της Καρπάτου». Θα ήθελα τώρα να παρακαλέσω τον έπαρχο Καρπάτου και Κάσου, κ. Μιχάλη Ετωπεροτόπουλο, ως οικοδεσπότη της αποψινής εκδήλωσης τιμής, να απευθύνει χαιρετισμό. Κύριε έπαρχε, έχετε τον λόγο. Σεβασμιότατε, κύριε Κουβεστάρ, κύριε Δήμαρχε, κύριε εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, εταιρικών και προσωμάτων ασφαλείας, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και την τιμή που μας κάνατε να βρίσκεστε ανάμεσά μας. Υπήρξατε άξιος κληρικός, αγαπητέ μας Ναθαναήλ, και πρωτοσύγχρονος Μητρόπολης της επαρχίας μας της Καρπάτου και της Κάσου. Η πολυσυλλογική δράση σας σας ανέδειξε ηγούμενο του μοναδικού μοναστηριού του νησιού μας, στο οποίο το έργο σας θα μείνει ανεξίδητο. Εμείς σας γνωρίσαμε ιδιαιτέρως από τη συμμετοχή σας σαν συντονιστής σε αρκετές επαρχιακές επιτροπές. Και αμείβοντας όλους αυτούς τους κόπους σας ο Θεός, σας ανέδειξε Μητροπολίτη της ιδιαίτερης πατρίδας σας της ΚΟ και του κεντρικού νησιού του νησίου. Η Κάρπαθος βέβαια λυπήθηκε πολύ και η Κάσος για τον αποχωρισμό από εσάς, αλλά μας παρηγορεί η αγάπη σας που εκφράζεται για το πρόσωπό μας με κάθε ευκαιρία. Και το λέω αυτό γιατί πρόσφατα πληροφορήθηκα από συμπατριώτες που σας επισκέφθηκαν στην ΚΟ ότι μας αποκαλείτε αδέρφια και αναπολύτε τις όμορφες στιγμές που ζήσατε κοντά μας. Αυτή είναι η ομορφότερη παρηγορία. Εμείς, αγαπητέ μας Ναθαναήλ, σας ευχόμαστε πάντοτε να είστε άξιος και να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο το έργο της πίστεως. Και είμαι σίγουρος ότι μαζί με τον Μητροπολίτη μας κύριο Αμβρόσιο θα αποτελέσετε ιστορικά πρόσωπα για την τοπική εκκλησία της Δωδεκανήσου. Ζητάμε να μην μας ξεχνάτε στις προσευχές σας και είμαστε ευελπισμένοι ότι εξαιτίας σας θα ανοίξουν νέοι δρόμοι επικοινωνίας με τα δύο νησιά της Μητρόπολης σας. Και τώρα, σεβασμιότατε, ο ήλιος βρήκε τη δύση του, σας εύχομαι εκ βάθους καρδίας το ιερό φως του Χριστού να αποδείξει πάντα τη ζωή σας. Να είστε καλά. Εγώ κάνω μια μικρή παρένθεση και υπερτονίζοντας αυτά που είπα πριν από λίγο, θα αναφέρω ένα περιστατικό το οποίο έγινε η παραμονή της χειροτονίας του Συγγραφέα του Ναθαναήλ στην Κωνσταντινούπολη, όταν είχαμε την τιμή να μας υποδεχθεί ο Παναγιώτατος Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος. Το ανέφερα ότι εμείς στην μικρή μας Μητρόπολη έχουμε πολλούς άξιους γερωμένους. Τον Συγγραφέα του Μητροπολίτη Καρπάτου και Κάσου, τον Πρωτοσύγκυρο τον Ναθαναήλ, τον Καρίνικο, τον Επιφάνιο, τον Μηδιάδη, όλους αυτούς. Και είναι πολυτέλεια για την δική μας μικρή Μητρόπολη να έχουμε τόσα ικανά στελέχη της γεροσύνης.
Και έτσι αποκλειστικά γύρισε και μου είπε ο Πατριάρχης, γι' αυτό σας πήραμε και τον ένα, να μην είστε τόσο πολύ. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Έφερτο για το σύντομο αλλά γεμάτο ουσία λόγο. Αλλά επίσης τον ευχαριστούμε και για την πρωτοβουλία του, όπως και τον άλλον επαρχιακό συμβούλο να οργανώσουν την τεχνική αυτή εκδήλωση. Χρονικό εκλογής, χειροτονίας και ευχρονήσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πόου και Νησίου κυρίου Ναθαναήλ. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πόου και Νησίου κύριος Ναθαναήλ εξελέγει την 23η Φεβρουαρίου 2009. Η χειροτονία του τελέστηκε την Κυριακή της Ορθοδοξίας 8 Μαρτίου 2009 στον Πάνσεπτο το Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Πανάρι από τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο κύριο Βαρθολομαίο και συνεχίζονται οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες και ο Υπόλεως κύριος Γερμανός, Καρπάθου και Κάσου κύριος Αμβρόσιος, Ήμβρου και Τενέθου κύριος Κύριος, Αυστρίας κύριος Μιχαήλ, Ατλάντας κύριος Αλέξιος, Πληγικονήσων κύριος Ιάκωβος, Πρικονήσου κύριος Ιωσήφ, Φιλανδρίας κύριος Μελίκων, Σεβαστίας κύριος Δημήτριος και Αχρίδος κύριος Ιωάννης. Η τελετή της ανθρωνήσεως του Σπουργό πραγματοποιήθηκε την 28η Μαρτίου 2009 από τον εκπρόσωπο της αυτού Διοντάρης Πανελιώτικος του Οικουμενικού Τιμών Πατριάρχου κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καρπάθου και Κάσου κυρίου Αμβροσίου και παρόντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Σύμνης κυρίου Χρυσοστόμου, Λαρίσης κυρίου Δυνατίου, Πειραιός κυρίου Σεραφείμ, Ιεραφείπτης και Σιτίας κυρίου Ευγενίου, Ρόδου και Κυρόδου κυρίου Κυρίου, Λέρου Καλύφου και Αστυπαλέας κυρίου Παϊσίου, του Θεοφυλοστάτου Επισκόπου Αλικαρνασσού κυρίου Εμμανουήλ, του Πατριαρχικού Εξάρχου και Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Πάπου, Πανοσιολογιώτου Αρχιμανδρίτου κύριου Αντίπα, των Πανοσιολογιωτάτων Καθηγουμένων της Ιεράς Μονής Ιδύρων του Αγίου Όλους Αρχιμανδρίτου κύριο Ναθαναήλ και της Ιεράς Μονής Παναγίας Παραμυθίας Ρόδου Αρχιμανδρίτη κύριο Σεραφείμ, εκπροσώπων της Ιεράς Συνοδικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αγίου Σημεών, νέου θεολόγου Καλάμου Αντιπής, της καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Αγίου Νεκταρίου Κόμου Μαγής Μαριάμ, πολλών ιερέων και μοναχών από το Άγιο Όρος και διαφόρους Μητροπόλης της Ελλάδος, των βουλευτών του Νομού, του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, του Νομάρχητο Δεκανήσου, των επάρχων Χω, Νησίου και Καρπάθου Κάσου, των δημάρχων Χω, Δικαίου, Ηρακλειδών και Καρπάθου, νομαρχιακών και δημοτικών συμβούλων και του σοφοριωτάτου ημάμι της Χω, όλων των αρχών του τόπου, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, συσσόμων του λαού της Χω και πολλών επισκεπτών από Αθήνα, Πειραιά και Τάκο. Την 5η 2 Απριλίου 2009, ο Σεβασμιώτατος Πόου ενθρονίστηκε και στην Ίσιο από τον εκπρόσωπο του Οικουμενικού Ημών Πατριάρχη κυρίου Βαρθολομαίου, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καρπάθου και Τάσου κυρίου Αμβροσίου και παρόντων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολιτών Δημητριάδος και Αλμύρου κυρίου Δυνατίου και Λέρου Καλύμου και Αστυπαλέας κυρίου Παρισίου, του Δημάρχου Νησίου, του Βουλευτή κυρίου Γεωργίου Δημητριάδη, της Επάρχου Κο Νησίου, του Ταξιάρχου, του Λιμενάκη Κο, του Αστυνομικού Διευθυντή, της Καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Παναγίας Ευσεβής Ρόδου Μονακής Μαριάμ, πολλών ιερέων των τοπικών αρχών και πλήθος κόσμου. Στο σημείο αυτό θα γίνουν τώρα ορισμένοι χαιρετισμοί. Και πρώτα-πρώτα θα ήθελα να παρακαλέσω τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καρπάθου και Κάσου, ένα πολύ δικό μας άνθρωπο, τον κύριο Αμβρόσιο, εξαιρετικό ρήτορα που επί 27 συναυτά έτη ποιμένει θεοφιλός και θεαρέστος στην Ιερά Μητρόπολη μας και όπως ήδη ανέφερα, πνευματικό τέτοιο του ήταν ο λιμόμενος Μητροπολίτης Πόου και Νησίου κύριος Ναθαναήλ, να έρθει στο βήμα και με τον όπως πάντα ερμηνευμένο λόγο να παρευθύνει χαιρετισμό. Παρακαλώ, Σεβασμιώτατο, μέσα στο βήμα. Είναι έργο του επαρχείου να θυμίσει τον πολιτικό και
και να απαντήσει ο Μητροπολίτης ο Γεννησί. Αλλά τέλος πάντων καλούμε να κάνουμε ένα χαιρετισμό. Το χαιρετισμό τον έκανε και χθε στην Εκκλησία, τον κάνω και σήμερα στην Εκκλησία, τον κάνω και εδώ. Να είσαι άξιος παιδί. Ο Θεός να σε δείξει. Έτσι να υπηρετήσεις και στη νέα σου Μικρόπολη, την οποία τουλάχιστον προημερών που την επισκέφθηκα, άρχισε σε ένα τετάλιο έργο και είμαι βέβαιος ότι θα το φέρεις στην πέραση. Και είμαι βέβαιος ότι οι πατριώτες σου, όχι απλώ θα σε αγαπήσουν, αλλά θα σε λατρέψουν. Πάντα άσου. Θα ήθελα τώρα να καλέσω στο βήμα του βουλευτή του Δεκανήσου, κύριο Γιώργο Νικουτιάδη, να απευθύνει με τη σειρά του ένα χαιρετισμό. Σεβασμιότατε καθηγητά σου, Άγιοι Πατέρες, σεβασμιότατε εκπονησή μου, θα σας θυμίσω ότι ήμουν μαζί σας και στην πόλη στην Κυριοδονία, και συνεχώνωση στην πόλη και συνεχώνωση στην Ίσιο. Θέλω, αγαπητές μου συμπατριώτες και αγαπητούς συμπατριώτες, να σας μεταφέρω τα συναισθήματα που με διακατήκαν όταν παραβρέθηκα στην εμφώνηση στην Κωνσταντινούπολη, συναισθήματα που για μένα ήταν μοναδικά, ήταν συγκλονιστικά, και που είμαι βέβαιος ότι δεν θα μου ξαναδοθεί η ευκαιρία να το ζήσω. Τη μέρα εκείνη, στην Κωνσταντινούπολη, γιορτάζαμε τη μέρα της Ορθοδοξίας, τη μεγαλύτερη μέρα της Εκκλησίας μας. Την ίδια εκείνη μέρα στην Κωνσταντινούπολη, τη δική μας Κωνσταντινούπολη, χειροτονήθηκε ο δικός μας Μητροπολίτης και αν μου επιτρέπετε εδώ στην Ισίλιος να πω ο δικός μου πιο Μητροπολίτης της δικής μου περιοχής, γιατί ανοίγω αμέσως στο ποινιό της. Την ίδια μέρα, δηλαδή 8 Μαρτίου, την επομένη, αλλά θεωρώ ότι ήταν την ίδια μέρα, γιορτάζαμε την ενσωμάτωση της 12ης με την μητέρα Ελλάδα, ξανά στην Κωνσταντινούπολη, τη δική μας Κωνσταντινούπολη. Αυτά τα τρία γεγονότα μαζί, πιστέψτε μου ότι σπανίως μπορούν να συμβούν και γι' αυτό είπα ότι σπανίως μπορεί να έχει κάποιος πολιτικός την ευκαιρία να τα ζήσει, όταν μάλιστα χειροτονείται ένας ιερωμένος, ο οποίος μοιάζει να έχει την αγάπη του συνόλου του κόσμου, αλλά είναι παραλλήλως θεωρώ συγκλονιστικό το ότι επιδεικνύεται η αγάπη αυτή από εσάς που σας άφησε αλλά που τον ζήσατε με έναν εκπληκτικό τρόπο. Παρόντες οι Καρπάθοι στην Κωνσταντινούπολη, παντού μέσα στην Εκκλησία, στο γέρμα με τον Παναγιώτατο, παρόντες οι Καρπάθοι στην ενθρώνηση, στην Κώσο, στο λιμάνι που τον περίμενε για την υποδοχή του, παρόντες οι Καρπάθοι και στην Ίσιο ξανά στην ενθρώνηση, φαίνεται ότι κάτι διαφορετικό συμβαίνει και επιτρέψτε μου σε 2 λεπτά μόνο να μοιράσω τη σκέψη μου για αυτό το κάτι το διαφορετικό. Δεν είναι σύνηθες να υπάρχουν τέτοιες λαϊκές εκδηλώσεις αγάπης και ενθουσιασμού για την ενθρώνηση, για την χειροτονία ενός δεσπότη. Τολμώ να πω ότι αποτελεί πια παράδειγμα για εμάς τους πολιτικούς το να βλέπουμε τον κόσμο να εναποθέτει τις ελπίδες του στην Εκκλησία, να εναποθέτει τις ελπίδες του σε ένα ιερωμένο και να μας κάνει εμάς να αναρωτιόμαστε τι είναι τα λάθη που έχουμε κάνει και πώς θα πρέπει να μιμηθούμε ιερωμένους όπως ο Ναθαναήλ, προκειμένου και εμείς να τύχουμε τις ίδιες αγάπης και τις ίδιες εμπιστοσύνες από τον κόσμο. Εγώ πραγματικά εύχομαι στο Σεβασμιότατο να έχει δύναμη να συνεχίσει το έργο του, ένα έργο που άρχισε ήδη να παράγει καρπούς υπό
και παράγει καρπούς παντού στην κοινωνία μέσα, να του ευχηθώ να το συνεχίσει χωρίς καταθέσεις, χωρίς επιφυλάξεις, χωρίς να φοβηθεί τις όποιες δυνάμεις, γιατί πάντοτε υπάρχουν ενημέρωση που παίρνουν εμπόδια όταν παράγεται το καλό, να του δηλώσω για άλλη μια φορά, όπως δήλωσα και στον προηγούμενο χαιρετισμό μου στην Ίσυρο, ότι τουλάχιστον εγώ, όπως ο Κυριάκος ως πολιτικός, θα είμαι πάντα δίπλα, θα στηρίζω τις προσπάθειες του και να ευχαριστήσω κλείνοντας τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καρπάθου Κάσου, διότι ό,τι είναι σήμερα ο Ναθαναήλ, όπως και ο ίδιος διαρκώς δηλώνει, είναι αποτέλεσμα του έργου του πνευματικού του πατέρα. Ευχαίρω τον έφαφο το φίλο μου τον Μιχάλη τον Ευρωπόπλητο για την πρωτοβουλία που είχε να οργανώσει μια τέτοια εκδήλωση μαζί με το Επαρχείο, μαζί με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και να ευχηθώ ότι και εμείς οι πολιτικοί κάποια στιγμή θα ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του λαού έτσι ώστε να τύχουμε και εμείς αντίστοιχο εκδηλώσεων. Να είσαστε καλό. Ευχαριστούμε θερμά κύριε Βουλευτά. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω τον καθηγητή κύριο Μινά Αλεξιάδη να απευθύνει χαιρετισμό εκ μέρους του τομέα Βυζαντινής Φιλολογίας και Γεωγραφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πόου και Νησίου κύριος Ναθαναήλ εκπονεί επιστημονική διατριβή προς την επίβλεψή του, όπως επίσης να μας μιλήσει και εκ μέρους του εκπαιδευτικού κόσμου της Καρπάτου. Κύριε Αλεξιάδη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ θερμά τον έπαρχο κύριο Μιχαήλ Ερωτόπουλο και το Επαρχιακό Συμβούλιο Καρπάθου Κάσου για την πρόσκλησή του να χαιρετήσω την πνευματική εκδήλωση προς τιμή του νέου Μητροπολίτη Πόου και Νησίου, σεβασμιωτάτου του κυρίου Ναθαναήλ Δευτέρου, εκ μέρους των εκπαιδευτικών του νησιού μας, αλλά και των καθηγητών του τομέα της Αθηνής Φιλολογίας και Γεωγραφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου ως εμνός ιεράρχης εκπονεί με τα πτυχιακά μελετήματα και μάλιστα για την Τάρπαθο, με την εποπτεία μου ως supervisor που οδηγούν σε διπλώματα ειδίκευσης και διδακτορικής διατριβής. Μεταφέρω προσωπικά και τον χαιρετισμό του κ. Μαρκόπουλου και τις ευχές του, του Διευθυντή του Τομέα. Η στιγμή αυτή είναι ασφαλώς για μένα και τους συναδέλφους μου ιδιαίτερη σημασία, γιατί ο Αποκαρπάθου και Κάσου πρωτοσύγκελος της ιεράς και ιστορικής μας Μητροπόλεως, πεφωτισμένος ιερωμένος Ναθαναήλ, απεφάσισε παρά τα νέα του αρχιερατικά καθήκοντα να συνεχίσει και παρά τις όποιες δυσκολίες στις μετακινήσεις του με τα πτυχιακά μαθήματα που άρχισε ως αρχιμανδρίτης. Είναι λοιπόν πρώτη φορά στην ιστορία της αρχαιότερης φιλοσοφικής σχολής της χώρας μας, που εν ενεργεία Μητροπολίτης παρακολουθεί ένα τόσο σημαντικό πρόγραμμα σπουδών. Αυτό επιτυχάνουν άνθρωποι που ξεχωρίζουν για την απλότητα, την ειλικρίνεια, την επιστημονική του συγκρότηση, το ήθος, την εσωτερική φύση και το μεγαλείο της καρδιάς του. Την πολυσύνθετη αυτή προσωπικότητα με τα παραπάνω χαρακτηριστικά διέκρινε από τα ελληνικά του χρόνια ο επιφανής ιεράρχης του Οικουμενικού Θρόνου, πτυχιούχος της Μεγάλης Σχολής των Πατριαρχών, της περίφημης θεολογικής σχολής της Χάλκης, πολυβραβευμένος σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καρπάτου και Κάσου, κύριος Αμβρόσιος. Γι' αυτό θα ήθελα να μου επιτραπεί και από τη θέση αυτή να συγχαρώ ντε προφούντις τον σεβασμιότατο Ποιμενάρχη της Ιεραρής μας Μητροπόλεως, εδώ, στην νοτιοανατολική εσκαρδιά του Αρχιπελάγους, κύριο Αμβρόσιο, ο οποίος, με την οξυδέρκεια και μεγαλοσύνη που το χαρακτηρίζουν, επέλεξε ως συνεργάτη του τον Ναθαναήλ. Έχει σημασία συνεχώς να ξέρει ότι να επιλέγει συνεργάτες. Του απέκτησε τους πρώτους βαθμούς της ιεροσύνης, τον διαμόρφωσε σε θεματικό του δημιούργημα, που έπρεπε να διαφρέψει στη συνέχεια
και να οδηγηθεί στην ανώτατη ιεραρχική διάκριση την αγκαιοσύνη. Και επειδή χρονολογικά, σεβασμιότατε κύριε Αμβρόσιε, το 2009 συμπίπτουμε δικό σας σταθμό στη λειτουργική πορεία της ζωής σας, παρακαλώ να δεχτείτε στο γενέθλιο Ιωβιλαίο και τις δικές μου ευχές για τη συνέχιση της ευδόκιμης του Μαντορίας και ως καστροφύλακα της Καρπάθου και της Κάσου. Εσείς κατανοείτε τι εννοώ. Σεβασμιότατε Αθανέλη, η πολιετή θητεία σας στην αρχική μας Μητρόπολη, κατά γενική ομολογία, ήταν πολύ επιτυχής και δημιουργική. Και γνωρίζω καλά ότι εσείς, ο λαμπρός κληρικός και ευαίσθητος ποιητής, έχετε στα εσώτερα της ψυχής σας την τάρταφο, που την υμνήσατε άλλωστε ως εξής. Εσπερινή και όρθη, πέτρα σκυρή, αγκαλιασμένη, στον καμένο της πράσινο μανδύα, περήφανη, αναδύεται από τον πελάτο τα βάθη, τραγουδώντας τους μακρόσωτους σκοπούς του πολέμου, τη ζωή συντρόφεμα στην αιωνιότητα και γίνει από τους πρώτους. Είμαι βέβαιος ότι δεν θα την ξεχάσετε ποτέ. Καταλήγοντας, θα ήθελα να συγχαρώ τον ρέκτη έπαρχο κύριο Μιχαήλ Κατόπιλο και τα μέλη του Μαρχιακού Συμπλήρου για την οργάνωση της κοινωνικής εκδήλωσης και να ευχηθώ άξιος με υγεία και δύναμη, ώστε με νέες εντεύσεις στον Σεβασμιότατο τον Αθαναήλ, με νέες εντεύσεις και δημιουργίες, να ασκείτε τα ποιμαντορικά σας καθήκοντα στη γενέθλια γη και τη γειτονική νησίδο. Έωστε και χαίρετε. Και τώρα θα διαβαστούν ορισμένα συγχαρητήρια μηνύματα που στάθηκαν από διάφορα πρόσωπα που προσκλήθηκαν στην εκδήλωσή μας, αλλά δεν χώρεσαν λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων να είναι σήμερα κοντά μας. Παρακαλώ την Δεσποινίδα Βέλη μας προπλέον να έρθει στο βήμα να μας τα διαβάσει. Ιερά Μητρόπολη Σύνδεση. Εντιμότατε κύριε Ρώση, δια της παρούσης επικοινωνώ μαζί σας προκειμένου να σας ευχαριστήσω εκ βάθους καρδιάς δια την ευγενική σας πρόσκληση που θα συνεχίσε εορταστικά σε εκδηλώσεις της 25ης τρέχοντος μηνός προς τιμή του αγαπητού αδελφού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κόου και Μυστήρου κυρίου κυρίου Ναθαναήλ. Δυστυχώς, λόγοι όσους εκτάσπους αδιάφορους της θέλησεώς μου με υποχρεώνουν να εμπρίσκομαι κατά την κουρέα ταύτη με διεράβουν υπανοδομή του προκειμένου να υποδεχθώ προς την δράση της Γερμανίας και ως εκ τούτου δεν θα δυνηθώ να παραστώ και να συνεωτάσω την εύσημο ταύτη ημέρα με τιμών. Ως εκ τούτου δεχτείτε τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια για την εμπνευσμένη αυτή πρωτοβουλία και τα στερεμά σαρκάζουν για τη συνέχιση εις πολλών ετών περιόδους της σημαντικής προσφοράς σας εις των αρνητικών λαών της συμμαχίας σας. Με τα της εγκυρίου αγάπης και ειρηνής, ο Σύνης Χρυσόστομος. Τάσος Καραμάριος, βουλευτής του Δεκανήσου. Αγαπητέ μου κύριε Έπαρχε, σε ευχαριστώ θερμά για την πρόσκλησή σου να παραστώ στην εκδήλωση τιμής προς τον Μητροπολίτη Κόου και Μυστήρου κύριο κύριο Ναθαναήλ. Ευρισκόμενος στην Αθήνα, λόγω συμμετοχής μου στο δεύτερο θερινό τμήμα της βουλής, θέλω να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία σας αυτή, αφού με τον τρόπο αυτό επιβεβαιώνεται για μία ακόμη φορά την εκτίμηση του λαού της επαρχίας σας προς τον τιμημένο Μητροπολίτη, ο οποίος επί σειρά ετών υπηρέτησε την Εκκλησία της Καρπάθου. Επιτρέψτε μου ακόμη μέσω ημών να εκφράσω και τις θερμότερες ευχές μου προς τον Μητροπολίτη Κόου και Μυστήρου κύριο κύριο Ναθαναήλ, στον οποίο εύχομαι ό,τι καλό για τον ίδιο και το εκκλησίασμά του. Σας χαιρετώ με πολύ εκτίμηση, Τάσος Καραμάριος. Ο νομάρχης Δεκανήσου Γιάννης Μαχαιρίδης για το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κόου και Μυστήρου κύριο κύριο Ναθαναήλ. Η σημερινή εκδήλωση είναι το καλωσόρισμα στον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κόου και Μυστήρου κύριο κύριο Ναθαναήλ, που τελικά τήρησε την υπόσχεσή του να μην ξεχάσει τον τόπο στον οποίο αφοσιώθηκε και αφιέρωσε πολλά και δημιουργικά χρόνια της ζωής του.
Εγώ, το έργο και ο λόγος του έχουν αφήσει ίχνη ανεξίφυλα. Εκείνος βέβαια επέστρεψε στη γενέθλιά του την ΚΟ ως ιεράρχης και πνευματικός ηγέτης, όπως τον έδρασε και τον όρισε με την εμπιστοσύνη του ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης. Είναι κοντά στο Γέροντα Αμβρόσιο που με την καθοδήγησή του αναζήτησε και ακολούθησε τους δρόμους της διακονίας. Σήμερα είναι και πάει εδώ, στην κάρπα της καρδιάς του, κοντά στην κοινωνία που τον αγκάλιασε και αυτός την υπηρέτησε με σερνότητα και υψηλό αίσθημα προσφοράς. Κοντά στους ανθρώπους που βίωσαν την πραότητα του χαρακτήρα του και ωφελήθηκαν από την εργατικότητα και την δράση του ως ιεροκήρυκα της αγάπης και της αλληλεγγύης. Σε αυτή τη δικιά ώρα της επιστροφής θα ήθελα να είναι εκεί, μαζί με όλους εσάς που έχετε το προνόμιο να πάρετε την ευλογία του και να του αποδίδετε την τιμή που του πρέπει. Κύριε Έπαρχε, μεταφέρετε παρακαλώ τους θερμούς χαιρετισμούς και την αγάπη μου στους καλούς φίλους και άξιους ποιμενάρχες μας, κυρίους Αμβροσίου και Ναθαναήλ, ονομάζοντας δεκανήσου Γιάννης Μιχελίδης. Επαρχείο ΚΟ. Κύριε Έπαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας εκφράσω τις ολόκληρες ευχαριστίες μου για την πρόσκλησή της να παρατηθώ στην αξιόλογη αυτή εκδήλωση, την οποία δυστυχώς λόγοι έκτακτοι δεν με επιτρέπουν να παρακολουθήσω. Λυπάμαι ιδιαίτερα γιατί η εκδήλωση αυτή αφορά έναν πολύ δικό μας άνθρωπο, που σε τόσο σύντομο διάστημα θητείας στη Μητρόπολη ΚΟ έχει αποδείξει τα ηχέλια για ένα πραγματικά ασυνόλογο έργο. Πέρα από το έργο του όμως, ο κύριος κύριος Ναθαναήλ έχει πραγματικά συγκινήσει όλο το εκκλησίασμα με το ύφος του, την ταπεινότητά του και κυρίως με τη διάθεσή του να προσφέρει κάθε στιγμή όπου παρίσταται ανάγκη. Είναι βέβαιοι ότι αυτή την ώρα ο Σεβασμιώδης Μητροπολίτης Καρπάτου κύριος κύριος Αμβρόσιο, ο γέροντας που κοντά του διδάχθηκε αυτές τις αρελιές, θα νιώθει περήφανος και δικαιωμένος για την εξέλιξη του πνευματικού του παιδιού. Σεβασμιώδης Μητροπολίτη Κόου, θα ήθελα και πάλι να σας εκφράσω τις ευχές μου για καλή δύναμη στο εξαιρετικά δύσκολο έργο σας και τη χαρά μου για την άψογη μέχρι τώρα συνεργασία μας που αφήνει υποσχέσεις για ένα καλύτερο μέλλον. Ο Θεός θα σας έχει καλά. Με ιδιαίτερη τιμή, η Έπαρχος του ΟΟΟ Μαρία του Κρέου. Δήμος Χάσου, κύριε Έπαρχε, καταρχήν σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας να παραδεχθώ στην εκδήλωση απόδοσης την ειδική διάκριση εκ μέρους του Επαρχιακού Συμβουλίου του Συμβασμιώδη του Μητροπολίτη ΚΟ και Νησίου κύριο κύριο Ναθαναήλ. Λόγοι όμως ανεξάρτητοι από την θέλησή μου με αναγκάζουν για υπηρεσιακούς λόγους να μην μπορώ να μετακινηθώ εκτός Χάσου. Ωστόσο, παρακαλώ να δεχτείτε τα συγχαρητήρια τόσο εμού προσωπικά όσο και του Δημοτικού Συμβουλίου Κασίμων για την απονομή της τιμητικής διάθεσης σε έναν αξιόλογο και διακεκριμένο ιερωμένο, ο οποίος διακονεύει καρποφόρα επί σειρά ετών τη Μητρόπολη μας κάτω από τις οδηγίες του Πνευματικού του Πατέρα, Σεβασμιωτά του Μητροπολίτη μας κυρίου κυρίου Αμβροσίου και άξια ανεβαίνει τις ιερατικές βαθμίδες. Σας παρακαλώ να διαβιβάσετε προς τον κύριο κύριο Ναθαναήλ τα θερμά μου συγχαρητήρια. Για καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα είμαι σίγουρος ότι θα την έχει. Με εκτίμηση ο Δήματος της Χάσου, Δημήτριος Ερωτόκατος. Χαιρετισμός του καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρίου Εμμανουήλ Περστερίου. Ανταποκρινόμενος ευχαρίστως στην πρόσκληση του Επάρχους Αρχάτου Κάσου κυρίου Μιχάλη Ροκλώδη του, απευθύνω ένα σύντομο χαιρετισμό στην εκδήλωση τιμής που ειδικά διοργανώθηκε για το πρόσωπο και τη δραστηριότητα του πρώην Πρωτοσυμβέλου της Ιεράς Μητροπόλεως Αρχάτου Κάσου, Αρχιμανδρίτου Ναθαναήλ Παπαναγιώτη και νυν Μητροπολίτη Κόου. Ως Κάσιο στην καταγωγή και ως καθηγητή στο Πανεπιστήμιο, γνωρίζω εδώ και πολλά χρόνια τον σεβασμό του Μητροπολίτη Κόου, κύριο Ναθαναήλ. Ασφαλώς η προσφορά του ως πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Μητροπόλεως Αρχάτου και Κάσου έχει ήδη αποτιμηθεί από ειδικότερο εμού. Εκείνο το οποίο εγώ θα ήθελα να τονίσω είναι ότι ο πατήρ Ναθαναήλ υπήρξε ένας δραστήριος λειτουργός του Τριαδικού Θεού, καταδεκτικός και προσιλής, ευαίσθητος και δεκτικός στα ερεθίσματα των ανθρώπων της εποχής και ιδιαίτερα της νεότητος. Επίσης,
θα ήθελα να εξάρω το σημαντικό ανακαινιστικό έργο που επιτέλεσε στην Ιερά Σταυροπαιγιακή και Πατριαρχική Μονή Αγίου Γεωργίου Πασών, Καρπάθου. Δεν είναι λίγοι κασόδες μαθητές που κατά την δεκαετία του 1960 έμεναν στο προσωπείο της Μονής όταν φοιτούσαν στην τελευταία τάξη του εξετάσεις Γυμνασίου Καρπάθου. Επειδή στην Κάσο δεν υπήρχαν ούτε ολοκληρωμένος εξατάξεις ο γυμνασιακός κύκλος. Πολλοί λοιπόν από αυτούς τους μαθητές, όταν έτυχε να επισκεφθούν τα τελευταία χρόνια την Ιερά Μονή, έμειναν έκπληκτοι για την οικοκυρεμένη εικόνα που παρουσίαζε ο γνώριμος αυτούς χώρος. Εύχομαι εγκαλείως ο Μητροπολίτης Κόβου και Δημησίου, κ. Ναθαναή, να μακροημερεύσει και από τη νέα θέση που του εμπιστεύτηκε η Μεγάλη Εκκλησία του Χριστού της Κωνσταντινούπολεως και ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, να θυμάται τους κατοίκους και τον τόπο στον οποίο μέσα από τη Μαδρίτη συμπηρέτησε Θεοφυλός. Εμμανουήλ Νίπερ-Σελής, καθηγητής θεωρίας και πράξης της Χριστιανικής Αγωγής της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ευχαριστώ. Σειρά έχει τώρα η προβολή ταινίας, η οποία αναφέρεται στη ζωή και το έργο του Σειρασμιωτάτου Μητροπολίτου του Κόβου και Νησίου, κυρίου Ναθαναή. Αφού σας παροτρύνω να την παρακολουθήσετε με ιδιαίτερη προσοχή, θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον αρχιτέκτορα κ. Νίκο Μπερτζουάνη, που την επιμελήθηκε, να προλογίσει την ταινία. Σειρασμιώτατη, κυρίες και κύριοι, ο πατέρας Καλίνικος πριν από πολλές μέρες με παρακάλεσε να ετοιμάσω ένα μικρό φιλμ κάποιες εικόνες από τον πατέρα Ναθαναή. Τον πατέρα Ναθαναή έργο που μας έχετε επιτρέψει να σας αποκαλούμε εμείς. Εμείς που θυμόμαστε το κοινωνικό σας έργο, που σας θυμόμαστε δίπλα μας, στην αρρώστια μας, στον πόνο κάποιου θανάτου, κάποιου συγγενού μας. Ένα κοινωνικό έργο το οποίο μένει κενό, μένει καιρό στην κοινωνία μας, στην καθημερινότητά μας, στην ψυχή μας. Είναι κάποια συγγραφή αποσπασμάτων από μια εκπομπή που είχαμε φτιάξει για την ευκαιρία της διαφωνήσεως στο αστικό και θα παρακαλούσα όλους τους να την παρακολουθήσουμε. Σας ευχαριστώ, θα παρακαλούσα να μπορέσουμε να σβήσουμε τα φώτα του μεγάλου. Όλα τα φώτα που παρακαλούσα από την Επιτροπή. Στη συνέχεια του προγράμματος μας, η κυρία Μαρία Χριστοδούλου, νομαρχιακή σύμβουλος, θα μας διαβάσει την απόφαση του Επαρχιακού Συμβουλίου που αφορά στην ποινική διάκριση στο νέο σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κόβου και Νησίου, κ. Ναθαναή. Στην Κάρκοβο σήμερα 12 Μαρτίου 2009, τη μέρα της εβδομάδας 5η και ώρα 11:30, στο Διοικητήριο Επαρχία Καρπάθου, συνεδρίασε το Επαρχιακό Συμβούλιο Καρπάθου Κάσου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου αυτού, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και την υπαρχμό 412-13-2009 πρόσκληση προς τα μέλη του. Παρόντευση, Μιχάλης Τρεπόπιδος, Πρόεδρος Επαρχιακού Συμβουλίου. Βασίλης Τσαμπανάκης, Μαρία Χριστοδούλου, Ιωάννης Καρίκης, Γιώργος Νησίδιος, μέλη του Επαρχιακού Συμβουλίου. Το Επαρχιακό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρχία σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Ο πρόεδρος αναφέρει ότι μετά την χειροτονία του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη, του νέου Μητροπολίτη Κώδικα Νησίδιου κ. Ναθαναή και Παπαναγιώτη, μέχρι τώρα πρωτοσύγκρου της Ιεράς Μητροπόλεως Καρπάθου Κάσου, στην οποία παρέστη ο κοράτατος και δεδομένου ότι ο κύριος κ. Ναθαναή Λεπίκους και συναρτάει προσέφερε τις υπηρεσίες του στη Μητρόπολη μας, προτείνει να τιμηθεί σχετικά το επαρχείο μας εν ώψη και της ευκρονήσεώς του που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη στις 28 Μαρτίου 2009. Τα μέλη του Επαρχιακού Συμβουλίου άκουσε τον πρόεδρο και μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισαν ομόφωνα να τιμήσουν τον νέο Μητροπολίτη Κόβου και Νησίου κ. Ναθαναή από Παναγιώτη, πρώτο με την ποινική πλακέτα και την πολύτιμη προσφορά του στην Ιερά Μητρόπολη Καρπάθου Κάσου, δεύτερον να κερδίσει αυτόν αρχαιατικό σταυρό
Και τρίτον, να διαβαστεί η παρούσα απόφαση κατά την περιοχή της τιμητικής εκδήλωσης. Τηλεία της Ενής και υπογράφεται το παρόν ως εξής. Ο πρόεδρος του Δημαρχιακού Συμβουλίου, Μιχάλης Γιαδοπόπουλος, έπαρχος Καρπάτου Τάσου, τα μέλη, Βασίλη Τσαλανάκης, Μαρία Χριστοδούλου, Γιώργος Νησίδιος, Γιάννης Καρύπης. Παρακαλώ τώρα τον έμαχο Καρπάθου και Κάσου, κύριο Μιχάλη Ερωτόκριτο, για την απονομή τιμητικής πλακέτας και εγκορπίου στον συμπατριώτατο Μητροπολίτη Κόου και Νησίου, κύριο Ναθαναήλ, σε εκτέλεση της υπαριθμών 12 Τρίτου 2009 απόφασης του Επαρχιακού Συμβουλίου. Κύριε Δημαρχέ,
κύριε Κυριάκο, αστυνομικού κυρίες και κύριοι, αγαπητά παιδιά. Έμαθα από τον γέροντά μου το σεβασμό του Μητροπολίτη της Επαρχίας αυτής και πνευματικό πατέρα όλων μας. Ήταν το αγαπημένο πως θα πρέπει να κάνουμε πράγματα και να προσπαθούμε να κρυβόμαστε πίσω από αυτά. Και έλεγε μάλιστα πάντα αυτό που έλεγε η μακαρίτησα η μητέρα του, ο Θεός να την αναπαύει, η κυρία Χρυσή, ότι δύο φορές πρέπει να σε γράφει εφημερίδα, μία όταν γεννιέσαι και μία όταν πεθαίνεις. Δεν το ακολουθήσαμε αυτό, το ξεπεράσαμε. Δεν μπορώ να πω ότι δεν χαίρομαι, αλλά και με ενοχλεί αυτή η διαδικασία της προβολής που έχει η προβολή μέσα της. Δεν έκανα τίποτα στην κάρτα αυτό, εκτός από αυτό που έβαζα από τον κύριο Ντάγκο. Να αγαπάω τους ανθρώπους, πιστεύοντας τον Θεό. Αυτό προσπάθησα να κάνω, δεν ξέρω τι πέτυχε. Και αυτό και όταν προσπαθώ να κάνω και στην κόρη. Θα συνεχίσω να πιστεύω στον Θεό και να αγαπώ τους ανθρώπους. Συγχωρήστε με αυτό που μπορώ να σας πω, αλλά... Αλλά ξέρετε πώς προσεύχομαι για εσάς και σας αγαπώ αληθινά πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σεβασμιώτα, αυτό που γίνεται σήμερα δεν είναι υπερβολή. Αυτό που δείχνεται και από το όρθιο το εκκλησιαστικό μέγαρο, όπως βλέπω, είναι πάρα πολύ μικρό για να μας χωρέσει όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ λοιπόν, Σεβασμιώτατε Μητροπολίτη Κόβου και Νησίου, για τη συγκινητική ομιλία σας. Σας ευχαριστούμε επίσης θερμά, γιατί μας αποκαλύψατε πληγές της κολλησίμα της ζωής σας. Σας υποσχόμαστε ότι θα παραμείνετε ένα άσπεστο κοντινό παράδειγμα για όλους εμάς και σας ευχόμαστε υγεία και μακροημέρευση. Επίσημη προσκεκλημένη, κυρίες και κύριοι, η τιμητική εκδήλωση του Επαρχείου Καρπάτου Τεκάσου για τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κόβου και Νησίου, κύριο Ναθαναήλ, οδηγείται σιγά σιγά προς το τέλος της. Θα ήθελα εκ μέσης καρδίας να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές και ακόμα όσους συνέβαλαν στην οργάνωση της εκδήλωσής μας, τον κύριο Νίκο Μπερδουμένη. Την επιμέλεια της ταινίας, τον χορό των ιεροψαλτών, θα σας πω όσα ονόματα ξέρω, τον κύριο Μινατσί Γιάννη, τον κύριο Δελμιτζάκη Μανώλη, τον κύριο Μαντζούλη Νικόλαο, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καρπάτου Τεκάσου,
θα δώσει ένα δώρο στο σεβασμό του Μητροπολίτη. Συγγνώμη, κυρία Μαστρολέων, το αντίθετο, ο Μητροπολίτης, ο Σεβασμιώτης Μητροπολίτης Κόμου και Λυσίου, θα δώσει δώρο στο σεβασμιό, στο γέροντά του, σεβασμιώτα τον Μητροπολίτη καθά του και τάσου κύριο Αμπρόσιο. Θέλω να δώσω ένα δώρο στην κυρία Ιώκο. Την προσοχή και την υπομονή σας. Να είστε καλά και καλό σας βράδυ.